Τώρα αλλάζουμε θέμα. Σε κακή ψυχολογική κατάσταση παραμένει 30χρονη κοπέλα που κατήγγειλε το Στάθη Παναγιωτόπουλο για revenge porn. Παρά την καταδίκη του πρώην παρουσιαστή των Ράδιο Αρβίλα, σκοπεύει να ζητήσει αποζημίωση, όπως λέει η δικηγόρος της, στο Star και τον Άρη Λάμπο. Την αγωγή που θα ασκήσουμε θα διεκδικούμε πολύ μεγάλο ύψος αποζημίωσης και θα είναι πολλές χιλιάδες ευρώ, χωρίς να θέλω να προσδιορίσω αυτή τη στιγμή τον ακριβή αριθμό. Προκειμένου να ικανοποιηθεί χρηματικά για την ηθική βλάβη που έχει υποστεί από τις αξιόπινες πράξεις του κατηγορουμένου. Μετά τη βαριά καμπάνα από το δικαστήριο, άλλη μια ψυχρολουσία φαίνεται ότι περιμένει το Στάθη Παναγιωτόπουλο. Ακόμα δεν έχει ζητήσει συγγνώμη από την 30χρονη για τη διαρροή των προσωπικών του στιγμών στο διαδίκτυο, όπως λέει η δικηγόρος της στο Star. Δεν εμφανίστηκε και κατάλαβε για μια ακόμα φορά, όπως έχει γίνει δηλητό και από όλους, ότι η συγγνώμη στην δήλωση τύπου που έχει γίνει είναι καθαρά προσχηματική. Ο Στάθης Παναγιωτόπουλος έχει ήδη καταδικαστεί σε 5 χρόνια φυλάκιση με τριετή αναστολή, ενώ του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Κάθε μήνα πρέπει να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα, ενώ απαγορεύεται να βγει από τη χώρα και πρέπει να παρακολουθείται από κοινωνικό λειτουργό. Η εντολή μου βλέπει την δικαστική απόφαση και με δυσαρέσκεια και με ικανοποίηση. Το δικαστήριο εξάντλησε την αυστηρότητά του. Αποδείχθηκε η αλήθεια. Δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελευθερωτικό, καταδικάστηκε σε μια πολύ μεγάλη ποινή. Συνεπώς αυτό της έδωσε ικανοποίηση, τουλάχιστον κάπως να δικαιωθεί. Η νεαρή όλο αυτό το διάστημα βρίσκεται σε κακή ψυχολογική κατάσταση, όπως λέει η δικηγόρος της. Προχθές και στην αίθουσα του δικαστηρίου ήταν αρκετά φορτισμένη. Κάποια στιγμή η κοπέλα έκλαψε, διότι αναγκάστηκε να αφηγηθεί με λεπτομέρειες ενώπιον του δικαστηρίου όλα αυτά που έχουν γίνει.